Πάνω από 200.000 ξένοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, όπου εργάζονται για μια καλύτερη ζωή, όπως λένε. Εμείς κάναμε μια βόλτα κάτω στο κέντρο της Λευκωσίας και συνομιλήσαμε με κάποιους από αυτούς. Η πλειονότητα των ξένων είναι στην Κύπρο πάνω από 5 χρόνια και δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι εδώ. Κάποιοι μάλιστα θα ήθελαν να ζήσουν εδώ για πάντα. Σε δουλεύω λίγο, part-time, αλλά part-time, στο κάτι δουλειές, αλλά τώρα που δεν έχω δουλειές που λες μες στο Κύπρο, σε περάσουμε. Λία, σιγά-σιγά που έχει λίγες δουλειές και κάνω. Αλλά δεν είναι πιο καλές δουλειές τώρα μες στην Κύπρο. Σε μες το φοιτητής έχει πάρα πολλά πρόβλημα. Σε το immigration, σε το Ministry of Education, όλα pressures. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Σε στη βίζα, αλλά λέτε, αλλά γραμμένο με στη βίζα μπορείτε να δουλεύετε. Αλλά εμάς βάλετε στη δουλειές. Αν πάμε στις δουλειές, πιάνετε στρωμία και βάλετε φυλακή. Είμαστε φοιτητής, γιατί βάλετε με στη φυλακή? Στην Κύπρο πόσα χρόνια ζεις? Είμαι κάποτε 7 χρόνια νομίζω, ναι. Και τι κάνεις στην Κύπρο, δουλεύεις? Όχι, εγώ είμαι φοιτητής, αλλά έχει πριν έχει δουλειές, αλλά τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Το έχω γραμμένο μες το βίζα μας, μπορεί να δουλεύετε, αλλά δουλεύετε μες τη χωρκό, μες στη χωράφια. Φοιτητής δουλεύει μες τη χωράφια, ή γίνεται. Τι δουλειά θα ήθελες δηλαδή? Κάπου το, για το ρεστουράντα, τις ιστορίες, αλλά δεν είχε. Το φοβάται ότι το immigration είναι μεγάλο πρόβλημα. Εσύ θέλεις να ζήσεις στην Κύπρο? Τι να σου πω. Το όνομα σου? Μιλκα, η όνομα μου. Από πού είσαι? Βουλγαρία. Στην Κύπρο ζεις μόνιμα? Όχι, μαζί άντρας μου, μαζί ο μωρό μου, είναι εμείς εκδαμή το μωρό μου. Η όνομα είναι Κυπριακή, Μίνα. Είναι πολύ χαριστημένο στο Κύπρο και βοηθά το μωρό μου. Πόσα χρόνια ζεις στην Κύπρο? 5 χρόνια. Παίρνεις κάποιον επίδομα? Ναι. Πόσα χρήματα είναι? Το μωρό. 820 ευρώ πληρώνει το μωρό μου, γιατί άρρωστο είναι. Σύνδρομο Ντάουν έχω το μωρό μου. Και δουλεύει το μαράγκο. Είναι πολύ χαριστημένο στο Κύπρο. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ο άντρας σου είναι γεννημένος από τη Βουλγαρία, είναι Κυπρέος? Όχι, Βουλγαρός είναι. Δουλεύει ο άντρας σου, εργάζεται στην Κύπρο? Ναι, δουλεύει σε το Πρωτέας. 4 χρόνια από εκεί, τώρα είναι κοντουλία. Έκοψε κάτι, είναι κοντουλίες. Άρα ζείτε με τα 820 ευρώ που παίρνετε από το γραφείο εφημερίας? Ναι. Άλλα χρήματα δεν παίρνετε? Τι του δω χρήματα? Άλλα λεφτά παίρνετε από κάπου αλλού? Όχι, δουλεύει μόνο το μαραγκός και αυτό. Είσαστε ευχαριστημένοι από την Κύπρο? Πολύ, πολύ ευχαριστημένοι είναι το Κύπρος. Και βοηθά το μωρό μου και πληρώνει το σπίτι μου και πληρώνει το μωρό μου. Σας πληρώνουν το σπίτι που μένετε? Ναι, πληρώνουν όλο το. Ευχαριστημένοι πολύ, πάρα πολύ. Πού μένετε? Το νήσου. Τη νήσου. Σε διαμέρισμα ή σε σπίτι? Διαμέρισμα είναι. Μεγάλο το διαμέρισμα? Πολλά καλά και βοηθά και πληρώνει το σπίτι μου και το μωρό μου και πάει σχολείο μωρό μου και πληρώνει το μωρό μου σχολείο. Πολλά πάρα πολύ το Κύπρος. Αυτοί οι τσιγκάνοι αυτού θέλουν, Τουρκάλοι. Να πάρουν λεφτά να ζήσουν με χαρά. Πως Βουλγαρία, πως εδώ. Καταλαβαίνεις, γυρίζουν Ελλάδα, εδώ. Αυτό θέλουν, να ζήσουν που πάνω σας. Ευχαριστούμε πολύ. Βουλγάρια δεν μπορούν. Εμείς δεν δίνουμε λεφτά. Δίνουμε δουλειά. Βουλγάρια δεν καταρίζουν όλους. Μόνο Τσιγκάνοι, Τουρκάλοι. Έτω δουλειά, πάει να δουλεύεις. Να καταρίζεις. Θέλουν μόνο ζευανία. Η τσακαράκα. Αυτή είναι Τουρκάλα Τσιγκάνα από Βουλγάρια. Γυρίζουν Κύπρου, Ελλάδα να ζήσουν καλά. Εσείς να πληρώσετε. Αυτή να ζήσει. Δεν με κοφτεί μωράντης. Βουλγάρια, να κάνεις μωρό, πρέπει πρώτο να σκέφτεις, μπορείς να ταΐσεις. Εσείς ζείτε μόνιμα στην Κύπρο? Εγώ δουλέψω από από 2002 ήρθα, ακόμα βίζει. Αύριο να φύγω για πάντα, διότι πήρα σύνταξη από εδώ και από Βουλγάρια. Πήρατε σύνταξη από την Κύπρο? Ναι. Πόσα χρήματα? 400 ευρώ. Οι ξένοι στην Κύπρο σήμερα είναι ο δεύτερος Ατήλας και θα μας καταστρέψει. Ό,τι δεν κατάφερε ο πρώτος Ατήλας θα το κάνει ο δεύτερος Ατήλας που είναι οι ξένοι. Λυπούμε που το λέω. Να πω κάποια στοιχεία όμως, κάποια γεγονότα.
οι γεννήσεις ξένων στην Κύπρο, και αυτό είναι από τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, είναι τριπλάσιες, το επαναλαμβάνω, τριπλάσιες από τις γεννήσεις Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων. Τριπλάσιες. Και η κυρία Κουρσουμπά, την άκουσα εγώ ίδιος από ραδιοφώνου σε δήλωσή της, η οποία είναι επίτροπος προστασίας των παιδιών, δήλωσε ότι όταν γεννηθεί ένα παιδί στην Κύπρο, έχει τα δικαιώματα πλέον του Κύπριου πολίτη. Τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν όλα τα παιδιά. Σημαίνει ότι έτσι και ένας ξένος, από οπουδήποτε κι αν ήρθε, αν είναι πολιτικός πρόσφυγας, αν είναι δεν ξέρω τι άλλον προστασία έχει, όταν κάνει ένα παιδί, μέχρι ότου βγουν οι άδειες του και εξεταστούν οι υποθέσεις του κλπ, ένα παιδί στην Κύπρο, πάει τελείωσε. Και αυτός και η οικογένειά του. Μου, μένουν όλοι. Σε όλο τον κόσμο έτσι. Γιατί δεν είναι Αγγλία, το ίδιο πράγμα Αγγλία, σε όλο τον κόσμο. Αγγλία, δεν είναι το ίδιο πράγμα σε όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα, έστω και αν ισχύει σε κάποιες άλλες χώρες, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα όπου έχουμε περίπου ένας στους τρεις στην Πάφο είναι ξένοι. Ένας στους τρεις. Δεν μιλάμε για την Αγγλία που έχει 5% ή ξέρω εγώ ότι η Ιταλία που έχει 6%. Εμείς έχουμε 30-40% ξένους. Είναι τρομερό το πρόβλημα. Τώρα έρχομαι και στους φίλους εδώ. Το 2006 όταν πέρασε αυτή η περιβόητη εναρμονιστική νομοθεσία, γιατί ήταν εναρμονιστική νομοθεσία, φαίνεται ότι δεν αντελήφθησαν οι φίλοι βουλευτές την βαρύτητα του προβλήματος τότε. Πρώτη φορά είναι. Δεν πειράζει. Δεν την αντελήφθησαν τότε. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είναι πολλά τα νομοθετήματα που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται και περνούν χωρίς να τα διαβάσει κανένας. Εντάξει, χωρίς να τα διαβάσουν. Όχι να τα μελετήσουν, να τα διαβάσουν. Λοιπόν, πέρασαν και τούτον έτσι. Και πολλά άλλα που θα τα δούμε μετά. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα όμως το εκαταλάβασαν μετά οι βουλευτές μας, μετά από 1, 2, 3, 4 χρόνια το κατάλαβαν. Είδαν ότι είναι πρόβλημα το πράγμα. Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι 6 χρόνια. Τώρα είναι 12. Και δεν μπορώ να δεχτώ με όλον το σεβαστό φίλο μου τον Ζαχαρίαν ότι ο κύριος Λαμάρης έχει τόση δύναμη που να κάθεται πάνω σε έναν τροποποιητικό νόμο και να μην περνά. Διότι στη Βουλή υπάρχει πλειοψηφία από την αντιπολίτευση. Μάρια, από το 6 ως το 8, από το 6 ως το 8 επιτάσσεως δεν υπήρχε πρόβλημα. Ένα λεπτό. Πρόβλημα πρόκειψε επί των ημερών των κυρίων. Ζαχαρία μου, που το 8 ως τώρα δεν μπορεί. Έβαλα πρόταση νόμου, ξέρεις πολύ καλά. Την πρόταση νόμου. Ξέρω ότι έβαλες πρόταση. Πρόταση νόμου. Να καταλάβω. Ένα λεπτό. Την αρχή θα την κάνουμε πρόταση νόμου. Η πρόταση νόμου δηλαδή τι, να λέει τι. Ένα λεπτό. Να τους καταργεί τα επιδόματα και να το μετατρέψει. Επειδή τα ξέρω τα της Βουλής. Έκαμε πρόταση νόμου. Εάν κάθεται ο πρόεδρος μιας επιτροπής και δεν την βάλει πας στην ατζέντα, ναι, το φέρνετε εις τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είναι ο κύριος Ομήρου, εντάξει, της ΕΔΕΚ, ναι, 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 και επιβάλλει να μπει πάνω στο αυτό και περνά. Έβαλε το και περνά. Δεν μπορεί να κάθεται για τόσα χρόνια. Έγινε. Δεν μπορεί. Έβαλε το και τράκα. Ένα λεπτό, κύριε Γουλιά. Δεν μπορεί να περάσει όταν το θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών και όταν ο πρόεδρος της Βουλής δεν μπορεί να περάσει. Πρώτα συγγνώμη, λέει σε αυτό το άλλα προβλήματα, ρε Μαρία. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό, για να πάμε σε όλους. Είναι τούτο. Δεύτερον, ερχόμαστε, αφήνουμε το πράγμα και πάμε στους γάμους, στους περιβόητους γάμους. Γιατί υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι, ένας ο οποίος είναι παράνομος, να γίνει νόμιμος, με βούλα. Λοιπόν, γάμι, γνωστό. Κοιτάξτε, σας προκαλώ να κοιτάξετε τις εφημερίδες και να δείτε μέσα διαφημίσεις, παρακαλώ, που λένε γυρεύω, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλέζικα, γυρεύω να παντρευτώ άτομων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Τίποτε άλλο. Ούτε η ηλικία τους ενδιαφέρει, ούτε αν είναι όμορφοι, άσχημοι, πλούσιοι, φτωχοί. Λοιπόν, πληρώνουν. Δηλαδή υπάρχουν χίλια παραθυράκια. Όλοι αυτοί οι παράνομοι που μας φέρνουν, που γίνονται πλέον καλά, γιατί δεν ρίχνεις ευθύνες στα δημαρχία που κατά σοριδών τους παντρεύουν. Εγώ ρίχνω ευθύνες σε όλους όσους έχουν τις ευθύνες. Οι φοιτητές Μαϊμού, ακούσαμε στο ρεπορτάζ σας, είναι 7 χρόνια λέει. Μα τι κάνει 7 χρόνια στην Κύπρο φοιτητής. Τι θα κάνει, η ιατρική που κάνει, η ιατρική σχολή δεν έχουμε.
Ακόμα και ιατρική να καμνέν 5-6 χρόνια είναι. Όχι 7 χρόνια. Τι κάνει. Γιατί τους προστατεύει το σύστημα. Όλοι τούτοι, άμα πάτε κάτω στις πόλεις μας μεγάλες, ξέρετε πόσες σχολές και κολέγια υπάρχουν. Με χιλιάδες φοιτητές. Τους απομυζούν, τους εκμεταλλεύονται. Έχουν τη δύναμη αυτή που είναι. Έχει αλλάξει τώρα, οι φοιτητές, που έχουν τα κολέγια. Έχει αλλάξει. Τι? Η νομοθεσία έχει αλλάξει τώρα. Έχουν τη δύναμη και ελέγχουν ακόμη και την Βουλή, αγαπητέ Ζαχαρία. Ναι. Ελέγχουν αυτοί. Ανωτελεία, λοιπόν. Φίλτατε. Ανωτελεία. Εντάξει, ανωτελεία, έχω πολλά άλλα να πω. Τελευταίος να μιλήσεις από την παρέα εδώ. Ελάνε, Γιάννο μου. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές που συμμετέχουν σε αυτό το ζωντανό. Είναι πάρα πολλοί φίλοι που περιμένουν γραμμές, αλλά είμαστε ζωντανό διάλογο. Όσον αφορά στην τοποθέτηση της κυρίας Γεωργίας, ότι ναι, μεν όλοι είναι άνθρωποι, αλλά στο τέλος το βασικό δικαίωμα της πατρίδας, αυτοί που θα το χάσουν, και φαίνεται ότι οδεύομαι προς αυτή την απώλεια, αυτοί που θα το χάσουν είναι οι Έλληνες της Κύπρου. Αναφέρθηκαν αριθμοί της τάξης των 200.000, και αγαπητέ Ανδρέα, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι αυτός ο αριθμός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι υπερβαίνουν τις 400.000, και όταν μιλάμε για μη Έλληνες Κύπριους, αναφέρομαι σε όλους τους μη Έλληνες Κύπριους. Εμένα αυτή είναι η έγνοια μου με όλον τον σεβασμό. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τους Έλληνες, λοιπόν, έτσι, δηλαδή, μιλάμε για 400.000 περίπου αλλοδαπούς, οι οποίοι μπορεί να είναι και Ευρωπαίοι. Γνήσιοι Ευρωπαίοι, ή έχουν μετατραπεί ως τέτοιοι, είτε λόγω εικονικών γάμων, είτε οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Σύριος, ή αν είναι Βούλγαρος, ή αν είναι Αθήγκαρος της Ρουμανίας, ή οτιδήποτε. Η ουσία είναι ότι κάπου θα πρέπει να μπουν φράγμοι. Είναι τόσο πασιφανής ο λόγος, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, αν δεν μας πιάσει ηλεκτροσοκ αυτήν την περίοδο, θα φτάσουμε σε συνέπειες, όπως είπε πολύ σωστά ο Μάριος, θα φτάσουμε σε μέρες που θα ψάχνουμε να βρούμε με το κερί Έλληνες στην Κύπρο. Είναι γεγονός. Όσον αφορά. Είναι γεγονός ότι πρέπει κάτι να γίνει, γιατί ο τόπος δεν χωράει. Άκουσε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, τις οποίες έχουμε βεβαίως προσυπογράψει. Υπάρχουν οδηγίες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε, αλλά ξεχνούμε κάτι. Ξεχνούμε κάτι απλό, αλλά κυρίαρχο και σημαντικό. Ότι έχουμε δικαίωμα λόγου. Όταν γίνεται συζήτηση επί των Κυπριακών και επί του δικαιώματος απόκτησης ευρωπαϊκής, κυπριακής υπηκότητας από τους Τούρκους, όταν και εφόσον λυθεί το Κυπριακό, ότι όπως πάμε δεν το βλέπω να λύεται ούτε ύστερα από 100 χρόνια, αλλά εμπάσχευε. Ένα από τα ζητήματα της ατζέντας, τα οποία προσυπογράφει και ο ΟΗΕ και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ήταν ο παρατηρητής τότε ο γνωστός Φερχόικε, ήταν αποδεχτόν εκ προημίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες για τους ανθρώπους οι οποίοι θα εμπορούσαν όχι απλώς να πάρουν την κυπριακή υπηκότητα, αλλά να διαμένουν νομίμως εδώ, γιατί ακριβώς υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος αλλαγής του δημοκρατικού χαρακτήρα. Άλλες χώρες το κάνουν αυτό. Υπάρχει και το Σύνταγμα του 60. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ ο απλός ο άνθρωπος, ο πολίτης, διαιρωτώ με, γιατί αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε ούτε κατ' ελάχιστον ενεργοποιήσει. Διαρωτώ με. Αυτό είναι το ερώτημα στο Υπουργείο. Άλλες χώρες τι κάνανε. Είναι δική μου δουλειά τούτη. Εντάξει, δεν είναι ο κύριος Ευτύχιος που εφέρει. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ, αυτό. Από πού είστε, από την Ουκρανία. Εργάζεστε εδώ. Ναι. Πού εργάζεστε. Από το contract, μετά έμεινα έτσι. Δηλαδή. Δουλεύω, καθαρίζω σπίτια. Είστε ευχαριστημένοι. Ναι. Βγάζετε χρήματα που μπορείτε να ζείτε καλά εδώ στην Κύπρο. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Κρίσης, ξέρω εγώ. Λίγο δύσκολο. Παίρνετε κάποιο επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας.
Παιδιά έχετε? Ναι. Πόσα βγάζετε ας πούμε το μήνα για να μπορείτε να ζείτε εδώ? 800 ευρώ. Είσαι από τη Ρουμανία? Ναι. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? Ένα. Δουλεύεις? Πού δουλεύεις? Εσχοσία. Τι κάνεις? Καθαρίζεις εδώ τους δρόμους? Ναι. Κάνεις καλά λεφτά? Πόσα? 5 ώρα. 5 ευρώ την ώρα? Είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Ώρα 3 δουλειά. Θέλεις να ζήσεις εδώ στην Κύπρο και μετά? Ναι. Για πάντα? Ναι. Πόσα χρόνια ζεις στην Κύπρο? 4 χρόνια. Από πού είσαι? Ρουμανία. Στην Κύπρο γιατί ήρθες? Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Επειδή 4 χρόνια κάτω, λαλώ να κάνω ένα future. Δουλεύεις? Όχι, τώρα νο. Τώρα τι κάνεις εδώ αφού δεν δουλεύεις? Έχω 6 μήνες στο κυβέρνηση. Σε πληρώνει 6 μήνες η κυβέρνηση? Yes. Κάνεις καλό επίδομα? Yes. 800 ευρώ. Είσαι Κύπρος 5 χρόνια. I love you Κύπρος. Άλλο... About money? Speak. Money? Είσαι πολύ money. Έχει πολλά μάνη Κύπρος? Α, εσύ. 4 χρόνια. Θα σ' αρέσει η Κύπρος? Καλό Κύπρος, τώρα είναι καλό. Τώρα είναι καλό, όλα είναι καλό, η Ευρώπα είναι καλό, γιατί έχει δουλειά, έχει λεφτά, έχει too much problem. Παραπάνω πολύ. Θα σ' αρέσει η Κύπρος? Αρέσει very much, too much. Έχεις δουλειά? Όχι. Αλλά περνάς καλά. Παίρνεις λεφτά από το κράτος εδώ στην Κύπρο? Δεν έχει τίποτε. Δεν έχει holiday, δεν έχει ανεργία, δεν έχει τίποτε. Δουλεύει ένα χρόνο, μας το πληρώνει η ασφάλεια. Δουλεύει 4 χρόνια ένα εργοστάσιο και μας το πληρώσει 7 μήνες. Τι δουλειά είναι κάνεις? Τι δουλειά? Δουλειά construction μετάλλικο. Δουλειά? Construction μετάλλικο. Λεφτά πιάνεις επίδομα από το γραφείο επιμερίας? Όχι, δεν έχει τίποτα. Σας παίρνετε κάποιον επίδομα από το κράτος? Όχι, δεν με δώσεις τίποτα. Πρέπει να με δώσεις 3.000 ευρώ τώρα. Okay. Κανένας δεν με βοήθα. Πού ζεις? Εφείο και το αστυνομία, εφείο και το ασφάλειες. Πού ζεις τώρα, πού μένεις? Το Μακεδονίτσα Παλάς. Μακεδονίτσα. Λεφτά που βρίσκεις να πληρώνεις στο σπίτι? Δεν δουλεύω τώρα. Κάπου άλλο. Φεύγοντας, αντικρίσαμε ένα θέαμα που σίγουρα δεν τιμά την κοινωνία μας. Ένας Κύπριος ψάχνει στα σκουπίδια. Συγγνώμη, να ρωτήσουμε κάτι? Είστε Κυπραίος? Είμαι Κυπραίος. Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να μας το πείτε? Έχω πρόβλημα διότι δεν έχω στέγη. Δεν έχω στέγη, έχω πεθάνει η μάνα μου, ο κύριος μου. Δεν έχω στέγη, έχω βοήθεια μου καλένει. Που τα σκουπίδια που ψάχνετε μέσα? Δεν βρίσκω τίποτε και αφού με βοήθεια κανένας. Πίνω φάρμακα, βάλω εμές. Τι πρόβλημα έχετε, έχετε πρόβλημα υγείας? Χτυπήσα μου η δούλη. Γοντακιάδου. 74. Γοντακιάδου. Και δεν μπορώ να δουλέψω. Αυτή είναι η γνωμοσύνη. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εικόνα θέλω να κρατήσετε. Μια συγκλονιστική εικόνα. Και φοβάμαι ότι τα χρόνια που έρχονται τέτοιες εικόνες θα δούμε πάρα πολλές. Τώρα όσον αφορά... Έτυχε να είναι ο φακός εκεί. Έτσι. Φαντάσου, Ανδρέα, πως οι άλλοι υπάρχουν. Έτσι. Όπως... Έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει τα σκουπίδια για να φάει,
Ένας άνθρωπος που πολέμησε το 1974, τραυματίστηκε από τους Τούρκους και κατάλησε να γυρεύει τα σκουπίδια. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αυτό είναι το ευχαριστώ του κράτους μας. Του κράτους και της κοινωνίας. Που φροντίζει τον κάθε ένα που έρχεται από το, για όλη τη μάνα. Έτσι, να την, έχουμε, να την έχουμε την εικόνα αυτή, σε παρακαλώ, Ερίκο μου, συνέχεια για να βλέπουμε την κατάτεια μας. Τώρα, όσον αφορά τους ξένους που είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση είναι αυτή την εικόνα. Τους ξένους που είδαμε στο ρεπορτάζ, να πω ότι και αυτοί πέφτουν πάρα πολλές φορές θύματα ασυνείδητων Κύπριων εργοδοτών. Να το λέμε αυτό. Ασυνείδητων Κύπριων εργοδοτών. Λοιπόν, έχουμε δύο γραμμές και μετά κοντά σας ο κύριος Τάκης, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Τάκη. Σε παρακαλώ, να μπορείτε να μ' αφήσετε σε δύο λεπτά να πω κάτι. Δύο λεπτά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πήγαινε εκείνο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας για να μας προεδρεύσει. Εννοεί 875 άτομα σε κάθε καντούνι. Πόσο η κυβέρνηση του κ. Χριστόφια μας υποχρεώνει να μιλάμε και την κυπριακή τη διάλεκτο. Μιλάμε, Ανδρέα μου, ότι κατόπιν προσωπική έρευνα που έκανα στο Migration στην Ευκοσία, στην αρχή ασύλου κοντά στο Χίπτον και στα γραφεία ενημερίας όλων των πόλεων, καθημερινά είναι γεμάτα. Και ξέρω και Ρώσους και Αρμένιους που παίρνουν επιδόματα, όχι μόνο Άραβες. Και τελευταία, Ανδρέα, έρχεται όλη η Αφρικανική Νήπειρος. Δηλαδή έχει γεμίσει Αφρικανούς από την Νιγηρία, από το Κόγκο, από την Αιθιοπία, από τον Μπενίν, από την αρχή του Ελεφαντοστού και δέχονται και σαν ποδοσφαιριστές ή σαν τουρίστες. Και όσους έλεγαν, γιατί μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδες, η Λευκοσία έχει γεμίσει, λέμε, ζω στη Λάμνακα. Εκτός από τους Άραβες που κάνουν συνέχεια παιδιά, γεμίζουν με Αφρικανούς. Οι Πακιστανοί τουλάχιστον διαδράζονται και παντρεύονται στα δημαρχία της Μίζωνας Λάμνακας και παίρνουν συνολικές, αλλά τουλάχιστον οι Πακιστανοί πακλατές, ασχέτως που είναι μουσουλμάνοι, από ό,τι ξέρουν εργάζονται αυτοί, ενώ οι Αφρικανοί και οι Άραβες καθόλου μπορεί να κάνουν και άλλες δουλειές. Αυτοί αλλά ξέρεις τι δουλειές κάνουν, nice. Αλλά το θέμα τι είναι, ότι κινδυνεύουμε και με την ανοχή του συναγερμού να γεμίσει ολόκληρη Κύπρος με αλλοδαμούσκανε. Χανόμαστε για να κερδίσουν δηλαδή κάποιοι δικηγόροι, κάποιοι κολεγιάρχες. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη μου. Η κυρία Λουκία, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Θα σας χαιρετούμε. Καλησπέριζω όλους τους καλεσμένους σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο, κύριε Ανδρέα. Ακούμε. Ναι, ο άντρας μου έχει ένα χρόνο που είναι άεργος. Δεν έχω να πιάσω πούποτε που κανένα να γρώσει, ούτε έναν ευρώ. Ο άντρας μου πολέμησε στον πόλεμο του 1974. Και δεν τον ξέρει κανένας. Κύριε Κουλία, μ' ακούτε? Με τα προσοχής. Είναι ο άνθρωπος που έπιασε τα 4 τάξ τους Τούρκους. Έπασε μια ακοή του. Δεν τον είδε κανένας. Κανένας. Τώρα ο γιος μου 23 χρονών είναι άεργος. 23 χρονών άεργος το κοπελούι και φτιαχωνάλα πια τσιγάρο. Εγώ άρρωστη με πρόβλημα ερθυματώνει λίγο στο αίμα. Δουλεύω Αρκαντίνα, Χαμαλίκη για να ζήσω την οικογένεια μου με 150 ευρώ την εβδομάδα. 150 ευρώ την εβδομάδα. Να πιένω στο φούρνο να μου διούσει ψωμί με την προηγούμενη μέρα για να φάω εγώ και ο άντρα μου και τον μωρό μου, ο γιος μου. Μάλιστα. Έχουν τον άντρα μου μέσα στα βιβλία. Είναι μαύρη βίβλος και μέρες οργής που βγάλα στον πόλεμο. Είναι μέσα ο άντρας μου. Δεν ενδιαφερθήκε κανένας, κανένας. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Μια πεθάναμε. Έχει τώρα ένα χρόνο που κάθεται. Είναι άεργος, χτίστης. Πάει στο λιμάνι στη Λεμεσό να βρει δουλειά. Δεν βρίσκει. Έχουν όλους τους ξένους. Είναι όλους τους ξένους. Τι θα πω, κύριε Ανδρέα, εγώ. Τι θα κάνω, πού θα πάω. Ένα νευρό να πιέσω να γάλα δεν έχω. Έχετε δίκιο να εξοργίζετε, να θυμώνετε και να λέτε αυτά που λέτε. Ανδρέα, αυτή είναι η κοινωνία μας που ζούμε. Αλλά στη χέρι των κύριων Γουλία και τον κύριο Ματσάκη. Που είναι ανθρώποι στην κοινωνία. Κύριε Λουκία μου, τι να σου πω, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ένα μεγάλο συγγνώμη, οφείλω, κύριε Λουκία. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Το Ακρία έπρεπε να μας βρίζει, κύριε Λουκία. Έπρεπε να μας βρίζει και με το δίκιο της. Αυτή η περίπτωση, κύριε Φτύχε, δεν μπορούμε να τη δούμε, να δούμε τι περίπτωση είναι, μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Έχουμε τα στοιχεία της. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι, η γυναίκα, ας πούμε, είναι μια κραυγή απόγνωσης. Είναι δηλαδή κρίμα και άδικο. Είναι τρομερό. Κύριε Σιδρόπουλε, και τις δύο περιπτώσεις. Καταρχήν, πραγματικά λυπούμε για την. Και εκφράζω τη συμπάθεια μου στην κυρία Λουκία και στον κύριο που έδειξε προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Σίγουρα οι υπηρεσίες και οικονομικής ευημερίας είναι για αυτό το σκοπό. Και είμαστε στη διάθεση, και εγώ προσωπικά, μπορείτε να
Να βρούμε τα στοιχεία, τα στοιχεία, να ψάξουμε και να δούμε και τον δύο των οικογενειών για να δούμε ακριβώς τις όλες τις λεπτομέρειες. Αν ήταν κανένας πολιτικός πρόσφυγας, ήταν να τον τρέχουν όλοι από πίσω. Και οι υπηρεσίες και ο κύριος Πολυδόρου, όπως τον λένε, Πολυκάρπου, και όλοι οι υπόλοιποι να τον τρέχουν από πίσω. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ματσάκης. Πώς δεν ισχύει? Είναι σκηνοθετημένο το που βγήκαν τώρα. Έχουμε 26.000 οικογένειες που βοηθούνται από το Ταμείο Δημοσίου Βοηθημάτων. Οι 875, επαναλαμβάνω, και είναι επίσημα στοιχεία. Επίσημα στοιχεία δικά σας, μαγειρεμένα, σου το λέω εγώ, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία. Σας παρακαλώ, κύριε, υπάρχει τον κύριο Γκουρίαν, είναι εδώ κάθε μήνα πάση στη Βουλή επίσημα στοιχεία. Δεν μπορεί να λέμε ότι πάμε στη Βουλή. Υπάρχει όλη η κοινωνία. Σαν πως τώρα μου είπες ότι πάτε στο ανώτατο δικαστήριο. Συγγνώμη. Το που είχε στην Βουλή. Μα μιλάμε με άνθρωπο που έκανε 8 χρόνια στην Βουλή. Ρίξε όλα τα που κάνουν. Είναι δυνατόν η Βουλή να παίξει ελεκτικό και εποπτικό χαρακτήρα για κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά? Πάση στην πραγματικότητα. Όχι, μιλάτε για τους αριθμούς, κύριε Ιωάννη. Για τους αριθμούς. Δεν μπορεί μια υπηρεσία και ολόκληρα υπουργεία να καταθέτουν τα στοιχεία επίσημα. Αφισβητείτε ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω, στην Κύπρο, αγαπητέ μου. Ότι έχουμε πρόβλημα. Κύριε Ματσάκη, εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση. Αφισβητείτε. Τρομερό πρόβλημα. Να πάμε σε μια γραμμή ακόμα και μετά. Εμένα αφορά μόνο το κομμάτι όσον αφορά τα επιδόματα. Όσον αφορά. Δεν είναι ειδικό να απαντήσει σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το πολιτική του προϊστάμενου. Να επαναλάβω για τη βοήθεια, πραγματικά. Να επικοινωνήσουν μαζί μας, να δούμε είτε, πώς είτε να στο κατατόπους επαρχιακό γραφείο ή σε κεντρικό επίπεδο και θα δούμε προσωπικά. Τουλάχιστον τις δύο περιπτώσεις είναι σε λάβει ευθύγιο. Καλά, πώς το τμήμα των σπουδαίων δεν έχει, διαφεύγουν τέτοιες υποθέσεις, τέτοιες περιπτώσεις από το τμήμα? Δεν γνωρίζω προσωπικά. Πώς μπορούν να διαφεύγουν? Δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πάμε στην κυρία Μαρία. Και αν είναι τούτη η υπόθεση, είναι άλλες 100 που δεν βγαίνουν στο ραδιό. Κυρία Μαρία, παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Ναι, θα παρακαλώ. Σας ακούμε. Σας χαίρω για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Σας χαίρω για την εκπομπή σας. Και έχω κι εγώ ένα παράπονο να θέσω στο πρόγραμμα. Εγώ όταν δούλευα τόσα χρόνια και πιάνε η κυβέρνηση που λόγω μας ήταν καλά. Ο άντρας μου έχει 3 εκκυρίες δοσπόνδυλων, εγώ είμαι ρευματοπαθής, από τα ψυγεία έπιασα την πάθη συντούτη και δεν τα βγάλουμε πέρα. Νοικιάζω σπίτι, πιάνουμε 1.200 ευρώ τον μήνα. Θέλω γυναίκα να με βοηθά, να μου βοηθήσει να τσέκαμε αίτηση για να με βοηθήσει το γραφείο, είτε στο νίκιο, είτε να μου στέλνει μια κοπέλα μια φορά την εβδομάδα να μου κάνει την τζάμια μου τα τούτα, να με έρθει 2 λεπτά στη. Και δεν απορρίψαμε 2 φορές χωρίς καν να έρθουν να με δουν, να μου συγκτούν τα πλάσματα. Δούλεψα σκληρά και τρώαμε. Έδωσα τόσα πολλά στην κυβέρνηση μου. Χαίρομαι όμως τον κύριο Κουλίαν και τον κύριο Ματσάκη που τους τα λέει. Πέφτει τα θυμηθού στην κυρία Ανδρέα, γιατί είμαι πολλά πληγωμένη κι εγώ και πολλά απογοητευμένη. Πολλά απογοητευμένη, γιατί πιάσαν τους ξένους και μας πετάξαν μας τους φτωχούς στην πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Βλέπετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή αυτό που βλέπεις να συμβαίνει και εσύ δεν μπορεί να το απολαύσεις. Αυτόματα δημιουργείται μια κόντρα και σου λέει ξένος. Ο ξένος, χωρίς η κυρία Μαρία, η κυρία Λουκία, ίχνος ρατσισμού να μην έχει μέσα της. Μπορεί να αγαπάει περισσότερο από εμάς τους ξένους. Και την οδηγούν σε ένα σχέδιο τέτοιο να μισεί τον κάθε ένα που τρώει το ψωμί της. Έτσι είναι. Ξέρεις, το πιο ενδιαφέρον από την τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας, που εγώ τουλάχιστον θα το κρατήσω, Ανδρέα, είναι το εξής. Προσφέρω στην πατρίδα μου με τόσους τρόπους και τόσα χρόνια. Το αντάλλαγμα εντός εισαγωγικών, γιατί από την πατρίδα σου δεν περιμένεις υλικές αντιπαροχές. Εκεί όμως που ενοχλείσαι είναι να έχεις προσφέρει στον πόλεμο. Ο άλλος ο άνθρωπος είναι ακόμα ανάπηρος εξαιτίας του πολέμου και ψάχνει μέσα στο σκυβαλοδοχείο για να βρει κάτι. Εγώ λοιπόν που επρόσφερα δεν έχω ούτε σε μικρό ποσοστό αντίστοιχα δικαιώματα από αυτό που ήρθε χτες
και εξαιτίας κάποιων διεθνών συμβάσεων, τις οποίες δεν έχουμε ποτέ διαπραγματευτεί, εξαιτίας αυτών των συμβάσεων έχει όλα τα καλά της ψυχής του. Αυτό είναι που ενοχλεί. Έχετε δίκιο. Αγαπητέ Αντρέα, υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που δεν το θίξαμε και είναι η δική μας η ευθύνη και η δική μας η ενοχή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πιάνουν και εκμεταλλεύονται τους ξένους, είτε είναι παράνομοι είτε είναι νόμιμοι, τους εκμεταλλεύονται. Βεβαίως. Προτιμούν να γλιτώσουν 10 ευρώ να πιάσουν τον ξένο, εντάξει, και για να γλιτώσουν τα 10 ευρώ. Έχουμε εργοδότες οι οποίοι εργοδοτούν ξένους, Ρουμάνους, Βουλγαρούς, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες και το γνωρίζουν όλα τα τμήματα της κυβέρνησης. Όλα τα τμήματα, το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας κλπ. Τους ξέρουν πόξο και ανακατοτά. Υπάρχει νομοθεσία. Αλλά νομοθεσία που δεν πηγαίνουν να τους κάνουν τίποτε, διότι έχουν πλάτες. Έχουν πλάτες οι εταιρείες αυτές, αγαπητέ Αντρέα. Έχουν πλάτες με τους υπουργούς τους. Έχουν πλάτες με τους βουλευτές τους. Έχουν πλάτες με τους διευθυντάδες τους. Και δεν τολμούν να τους αγγίξουν. Πάντως υπάρχει νομοθεσία που λέει... Πιάνουν κανένα μικρό, κανένα καφενείο που εργοδοτά καμιά κοπέλα που την έχει στο σπίτι για να κλέπει τη μάνα της και φέρνουν και στο καφενείο λίγο και πάνε και πιάνουν εκείνο και το φορτώνουν. Και ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις πέφτουν τα τηλέφωνα γιατί όλοι ξέρουν κανένα βουλευτή, κανένα υπουργό, πέφτουν τα τηλέφωνα και την άλλη μέρα την κλειδώνουν όλοι. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ζουν μέσα σε εμπορευματοκιβώτια. 10 άτομα σε λατομεία, σε φάρμες. Εδώ θα βρει τον κύριο που είναι του Υπουργείου, θα τα έχει ακούσει. Και στην κυβερνητική μηχανή τα γνωρίζουν. Και δεν κάνουν τίποτε. Λοιπόν, να πάρουμε σειρά πριν πάμε σε δελτίο να κλείσουμε. Από δύο λεπτά. Ένα λεπτό καθένα. Μια κυρία η οποία επήρε, είναι Κύπρια επαναπατριστής. Παραπατριστής. Δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παροχή δημοσίου βοηθήματος. Και μάλιστα ο νόμος προνοεί ότι τα άτομα που είναι παραπατριστέντες δεν χρειάζεται να έχουν την νόμιμη διαμονή τους ένα χρόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει εξαίρεση για αυτές τις κατηγορίες, γι' αυτό να ακούσω σκοπό. Ευτυχώς που το λέμε τις γυναίκες να το ξέρει. Κύπριοι πολίτες οι οποίοι παραπατριστούνται και έχουν άμεση ανάγκη για οικονομική βοήθεια έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για παροχή δημοσίου βοηθήματος και αν πληρούν τα κριτήρια του νόμου. Ωραία. Τότε ευχαριστώ θα τους παρακολουθεί η οικονομική βοήθεια. Ένα λεπτό, κύριε Σιωάννη. Έχω την άποψη, αγαπητέ Ανδρέα, ότι το πρόβλημα είναι συνολικό. Δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει, κυρία Λουκία. Είναι απίστευτη η τοποθέτηση που έγινε και νομίζω ότι είναι καιρός να τοποθετήσουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να συνειδητοποιήσουμε ότι επιτέλους έχουμε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις απέναντι στους νόμιμους ιδιοκτήτες αυτής της γης, αυτής της πατρώας γης. Τα δικαιώματα που άπτονται ευρωπαϊκών συμβάσεων, τα μεθερμινευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν και περιορισμούς. Έχω λοιπόν την άποψη ότι οι ιδιοκτήτες αυτής της γης, που είναι οι Έλληνες Κύπροι, θα πρέπει να έχουν χωρίς συζήτηση προτεραιότητα. Όπως κατά αναλογία να έχουν προτεραιότητα, αγαπητέ μου Ανδρέα, οι Αφρικάνοι στην Αφρική και οι Βρετανοί στη Βρετανία. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ανθρώπους όπως την κυρία Λουκία, όπως τον Ρακέντη των απόκληρων της κυπριακής κοινωνίας που είδαμε προηγουμένως στο βίντεο, όπως την κυρία Μαρία, όπως την κυρία Σοφία προηγουμένως, όπως τον κύριο Σάβαν Παπαχαραλάμπους. Αυτές οι κραυγές απόγνωσης κάποιους πρέπει να αφυπνήσουν, κάποιους πρέπει να ξυπνήσουν. Ούτε το τολμώ είναι υπεύθυνο για αλλαγές νομοθεσιών, ούτε ο κύριος Ευτυχίου, ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος λειτουργός της δημόσιας υπηρεσίας που ασχολείται με το αντικείμενο, υπεύθυνη είναι η εκτελεστική εξουσία, αγαπητή Ανδρέα. Και αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να φέρουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουλία. Το Γενάρη του 2011
Ο Ανδρέας Ομορφίτης που εργαζόταν στο γραφείο Επιμερίας Ανώτερος Λειτουργός και παρέτησε μια αντέχοντα αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, συνέγραψε όλα τα επίσημα στοιχεία και παρήλασαν οι καθήλοι αρμόδιοι. Και τι λέει. Υπουργείο Εργασίας ήταν ο κ. Ομορφίτης. Υπουργείο Εργασίας. Αλλά έκανε μια σπουδαία ημερίδα και φώναξε την κυρία Σιωκαλίν, τον Εμίλιο Λάμπρου, τον Μάκη τον Πολιτόρου και είναι τα επίσημα στοιχεία του κράτου. Στη μικρή Κύπρο έχουμε 180.195 μη Κύπροι. Οι 97.638 είναι Ευρωπαίοι και έχουμε υποχρέωση να τους δεχτούμε αυτούς. Και έχουμε από τρίτες χώρες 81.557. Παράνομοι 30.000. Δηλαδή σύνολο είναι 210.000. Σε αντιστοιχεία του πληθυσμού μας, που είμαστε 803.000, είναι το 26,14%. Πλήρης αλλίωση το δημογραφικό δεδομένο. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 7%, 6%. Στην Ελλάδα είναι 7%. Στην Αυστρία 6%. Μεγάλο νούμερο. Και εκεί προβλήματα. Ένα δευτερόλεπτο για να πάμε. Μπήκαν παράνομοι 17.000 το 8, 9 και 10 και απελάθησαν 7. Οι άλλες 10.000 έχουν μείνει αγκονοί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Θέλω να κρατήσετε την γραυγία και απόγνωση της κυρίας Λουκίας και την εικόνα του ρακένδιτου συμπατριώτη μας, πολεμιστή του 1974, να ψάχνει στα σκουπίδια να βρει να φάει. Μετά το δελτίο θα είμαστε πάλι μαζί.